κέρδο είναι. Μόνο μην κάθεσαι και δυο φτιά λεπτά για να βλέπουμε. Θα σας παρουσιάσουμε ένα ακόμα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη κάποια θέματα ασφάλειας, σαν σύστημα ασφαλείας. Ουσιαστικά είναι ένα σύμματο δίκτυο μεταξύ δύο κόμβων ενσωματωμένων, οι οποίοι μιλάνε με επικοινωνία. Το δίκτυο είναι ad hoc, δηλαδή μιλάνε απευθείας. Δεν υπάρχει κάποιο infrastructure, κάποιο access point. Το δίκτυο παρέχει ουσιαστικά ένα σύμματο κέντρο ελέγχου. Έτσι, από μπορώ ασύμματα σε αποστάσεις 100 μέτρων εκεί, να μπορώ να ελέγχω απομακρυσμένα συστήματα μέσω αυθεντικοποίηση όμως πάλι, έτσι, και για το security. Και όχι με απλό τρόπο, ας πούμε. Μέσω authentication RFID πάλι. Το σύστημα βασίζεται σε ηλεκτρονική client server. Έτσι, ο ένας κόμβος παίζει τον ρόλο του client, ο άλλος τον ρόλο του server. Αυτό πανέφερα, έτσι, είναι ένα δίκτυο σύμβασης επικοινωνίας μεταξύ δύο σημαντικών κόμβων. Ο ένας κόμβος παίζει τον ρόλο της αυτοποίησης, κάνει την ταυτοποίηση. Και ο άλλος κόμβος είναι αυτός που ελέγχει τα συστήματα. Το οποίο είναι ό,τι θέλουμε εμείς, έτσι. Όπως στο RFID που είδαμε προλίγως, στο Multi-Factor Authentication, το ρελέ μπορούσε να οδηγήσει οτιδήποτε συσκευή θέλαμε. Έτσι και εδώ οι συσκευές είναι ό,τι θέλουμε εμείς. Έτσι. Παράδειγμα, έχουμε βάλει μία λάμπα, ας πούμε, σαν συσκευή ψηλών ρευμάτων τάσεων και κάποια LEDs τα οποία υποθέτουν και αυτά ότι είναι κάποια ρελέ, όπως έχουμε το ρελέ για τη λάμπα, τα οποία θα οδηγούν κάποιες άλλες συσκευές. Η ταυτοποίηση είναι ψηφιακή ταυτοποίηση με RFID. Έτσι, και όλο το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί. Εξώδικο λίγο στο προηγούμενο. Όταν είναι κόμβος ταυτοποίησης, ο κόμβος ταυτοποίησης λαμβάνει τα στοιχεία και τα στέλνει στον κόμβο ελέγχου και εκεί γίνεται ο έλεγχος. Ο κόμβος ταυτοποίησης είναι αυτός που λειτουργεί σαν πελάτης. Περνάς εσύ μια κάρτα ταυτοποίησης, εξετάζει αυτή αν είναι έγκυρη, εξετάζει ποια συσκευή ελέγχει και αν όλα πάνε καλά, εκείνη τη στιγμή στέλνει σήμα στο σερβερ, ο οποίος τρέχει συνέχεια και αναμένη. Έτσι, στέλνει σήμα και του λέξει στην τάδε συσκευή άνοιξη ή κλείστη. Έχουμε το σερβερ ο οποίος ελέγχει, κρατάει τον έλεγχο των συσκευών. Και έχουμε το client, ο οποίος κάνει την αυθεντικοποίηση. Ναι, okay. Όταν λέμε πάντως ελέγχου, έχει να κάνει τον έλεγχο των συσκευών. Με τον έλεγχο των συσκευών. Παρ' όλα αυτά, αυτή η επικοινωνία γίνεται απομακρυσμένα. Ναι, εντάξει, είναι ένα ιδιωτικό σύστημα σήματος και ελέγχου. Όταν λέμε ιδιωτικό, τι εννοούμε. Εδώ πέρα θα δείτε ότι η επικοινωνία σήματος υλοποιείται με XP modules, που είναι ράδιο επικοινωνία. Τα XP υλοποιούν το IEEE 802.15.4. Το ένα πρωτόκολλο, όπως λέμε, ας πούμε, 802.11 για το Wi-Fi, έτσι, ή και το Ethernet έχουν επίσης κωδικούς κωδικές ονομασίες. Το 802.15.4 δεν έχει κάποιο όνομα χεσάρικο, όπως λέμε Ethernet, το Wi-Fi, έχει μείνει σαν 802.15.4. Αυτό υλοποιείται σε εφαρμογές σε χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, κυρίως μεταφορά κειμένου και εικόνας, μέχρι και έτσι, ήχο βίντεο στο ξεχνάμε, για μικρές αποστάσεις. Οι δέκτες και οι πομποί που υπάρχουν καταναλώνουν μικρή ενέργεια. Δουλεύουμε στα 2,4 GHz, θα τα πούμε και πιο μετά. Χρησιμοποιούνται αυτά τα modules για private area networks. Έτσι. Κυρίως για δίκτυα ειδικής συμβέλας, σε ένα νοσοκομείο, σε μια πολυκατοικία, σε ένα χώρο ας πούμε, που έχει κάποιο δωμάτιο ή θέλουμε εξ αποστάσεως. Έτσι, τώρα από εδώ μέχρι ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη ξεχάστηκε ας πούμε. Έτσι. Τα ξεχνάμε όλα τα σύμματα. Από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη τα ξεχνάμε όλα τα σύμματα. Να πούμε ότι έγινε κατάλληλη μελέτη ανάλυση όλων των modules και του software το πώς θα σχεδιαστεί για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε ο κώδικας του και εκείνο ένα σαφώς επιτέλους κάποιες από τις ερωτήσεις που τις αναφέρουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια για το σπίτι κάποια πράγματα εντελώς τυπικά να αναφέρουμε, ας πούμε, ξεκίνησε από το Ήδρα Πανεπιστήμιο στην Ιταλία. Οι developers που σχεδιάσαν το software και το hardware επίσης αναφέρονται. Τώρα για το Arduino είναι περίπτωμα να αναφέρω ότι είναι open source και σε πλατφόρμα του λογισμικού. Έτσι. Γενικά χρησιμοποιούνται αυτές οι τρεις άδειες για διάφορα κόμματα στο Arduino, το hardware, τις βιβλιοθήκες και το ID. Εντάξει, σχεδιάζεται από developers για developers και users γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Και ο Admiral AVR μικρολεκτής είναι αυτός που βασίζεται κάθε πλατφόρμα του Arduino, σχεδόν όλες τις πλατφόρμες του Arduino βασίζονται σε Admiral μικρολεκτές. Εντάξει, θα τα αναφέρουμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, μεταθέσιμη σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Είναι πάρα πολύ οικονομική, από 0 έως 20 ευρώ, 25. Nice.
εξαρτάται από το αγοράς. 0 ευρώ γιατί είναι open source, έχει το σχημάτι που μπορεί να το φτιάξει εσύ ο ίδιος, πούμε, η ίδια. Εάν είσαι ηλεκτρονικός, έχει το εξοπλισμό εργασία. Διαθέσιμο. Πιθανώς το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσετε ίσως είναι ο Admin, έτσι που να το βρεις τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα regulations, λεδάκια, αυτά μπορούν να τα δείτε. Είναι επεκτάσεις στην πλατφόρμα, έχει βοηθήκες, κάρτες και τέκνες seats, υλικό μόνο διάφορα για να θέσεις. Είναι υποστηρίξιμα από κοινότητες, υπάρχει κώδικες γενικά στο διαδίκτυο. Οι hacker spaces. Ναι, hacker spaces βοηθάνε, γράφουν κώδικα. Κάτι χαρακτηριστικά που έχουμε πλατφόρμα του Ινου, είναι ο Admin API ο πολιτής. Συγκεκριμένα είναι δύο Μιλανό που χρησιμοποιούν και για τα δύο. Έτσι, ενώ στο προηγούμενο είχαμε την Ινου. Καμία διαφορά, απλά αυτό με το δεσίλα εκεί που έχουμε ξέρει. Είναι ο Admin ο πολιτής, η καρδιά του σπινός, ο επεξεργαστής θα λέγαμε, μικρολεκτής βέβαια. Έχει μνήμη SRAP για να μπαίνει το πρόγραμμα, για να μπαίνουν οι στατικές μεταβλητές του προγράμματος. Εδώ μέσα δεδομένων που έχει κοπεί, μόνο να μπαίνουν οι χρηματικοί και στατική μνήμη. Όταν θέλει την τάση, χάρη την πληροφορία. Μνήμη flash 32 kilobyte, εκεί μπαίνει το πρόγραμμα ουσιαστικά που κάνουμε, κάθε φορά κάνουμε από ό,τι προγραμματίζουμε. Και ένα kilobyte μνήμη EEPROM, κάτι σαν ένα μικρό δίσκο που έχουμε για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Αρκετή μικρή, είναι μικρή μνήμη αυτή έτσι, για μεγάλε φαμίλειε. Η επικοινωνία που μπορεί να κάνει με το κουμπίνο είναι SIA Peripheral Interface έτσι, και Interconnection, έτσι αναφέρεται αυτό. Και είναι συνδυακές διακοπές και τα δύο. Παρέχει δύο IQs, έτσι σήματα διακοπής που μπορείς να τις σταματήσεις τον πολιτή, όπως οι ξεραστές έχουν interrupts. Κάθε συσκευή έχει δικό της IQ, όταν γίνεται ένα interrupt μια συσκευή και ακόμα το ξεραστής, το λειτουργικό σύστημα καλεί οι ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών, όπως συμβαίνει έτσι το λειτουργικό σύστημα στα PC desktops. Έτσι και εδώ υπάρχουν μόνο δύο σήματα διακοπής, μπορώ να διακόψω την λειτουργία του προγράμματος που οφείλεται στο Arduino. Άλλες πλατφόρμες Arduino πιο μετά έχουν περισσότερο ενδιάμεση. Η USB συνδεσιμότητα για προγραμματισμό τροφοδοσία επίσης του Arduino. Το FTDI κύκλωμα από Σαμαϊκή, στο οποίο μετατρέπει τα σήματα από USB σε σήματα TTL, δηλαδή σηριακή επικοινωνία, για να μπορέσει να υπάρχει η γεφύρωση αυτή. Λειτουργεί στα 5 V. Η ενδεικτική υποτιμότητα τάση εισόδου είναι από 7 μέχρι 12 V. Έτσι. Η μπαταρία των 9 V είναι ικανοποιητική αν το φορτίσει με μπαταρία. Γι' αυτό μπορεί να γίνει στο Arduino. Η ωριακή στάση είναι 6 με 20 V. Κάτω από 6 V ή πάνω από 20 V υπάρχει πρόβλημα ότι θα καεί ή δεν θα μπορέσει να το φορτίσει με αρκετή τάση για να δουλέψει. Οι επαφές εισόδου εξόδου τα pins in του TAD 14, εισόδου εξόδου όλα και επίσης 6 PWM επαφές. Αυτό που έχουμε αναφέρει για το Pursuit Modulation. 6 αναλογικές επαφές εισόδου οι οποίες κουβαντίζονται, αυτό που έχουμε αναφέρει επίσης με την καλοληψία. Τα ρεύματα που αντιστοιχούν σε κάθε επαφή είναι αυτά τα οποία αναγράφονται. Τα 2 kilobyte mini flash από τα 32 είναι δεσμευμένα για το bootloader που υπάρχει μέσα στο Arduino. Δεν είναι κάποιο λειτουργικό σύστημα, ούτε monitoring software. Είναι απλά bootloader, είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο λέει μόλις ξεκινά ο μικρολεκτής, πηγαίνει, διαβάζει από μέσα στην διαίρεση κώδικα, ποιο είναι ο bootloader, ελέγχει αν υπάρχει σηριακή επικοινωνία για να ξαναπρογραμματιστεί ίσως κλπ. Και κατά βάση καλεί το πρόγραμμα που έχουμε γράψει, το οποίο είναι στη μηδέν διεύθυνση. Ο bootloader είναι στις ψηλότερες διευθύνσεις της πρόγραμμα. Κάτι σαν BIOS δηλαδή. Κάτι σαν BIOS, ναι. Yeah. Όχι ακριβώς. Το BIOS κάνει πολλά πράγματα πάνω στο χάρτη. Σαν BIOS. Ναι, σαν BIOS. Απλά ο bootloader απλά ελέγχει εάν θέλω να το προγραμματίσω. Όταν πάω να βάζω το Arduino στο PC και πάω να το προγραμματίσω, εκεί η στιγμή που το bootloader τρέχει και βλέπει σηριακή δεδομένα. Τα παίρνει και τα βάζει στη flash. Αυτό κάνει το bootloader. Δεν ελέγχει κάποια πράγματα στο χάρτη. Ο κρυσταλλικός σταματοποιητής, ο regulator, εντάξει, ξέρουμε ότι οι μικρολεκτές και οι επεξεργαστές έχουν ρολόγια, έτσι, τα οποία παράγουν παλμούς και σε κάθε παλμό τρέχουν instructions. Χρονίζουν τις εντολές. Ναι, χρονίζουν τον μικρολεκτή. Εντάξει. Τις εντολές. Έτσι, για να γίνονται συγχρονισμένα. Επίσης, η τάση είπαμε ότι μπορεί να είναι από 7 μέχρι 12 V, ωστόσο το Arduino την κόβει την τάση στα 5 V. Και επίσης το raster που θα επεκτείνει στην τάση φτάνει και αυτή στα 5 V. Οπότε έχουμε ένα ρυθμιστή τάση πάνω στο Arduino. Και έξοδο για ναι, μία έξοδο 5 V και 3,3. Και 3,3. Ωραία, πάμε. Εδώ είναι το Arduino, το Arduino Milano. Η USB, το φωτοσία, ο Admin, ο κρυσταλλικός σταθμός, το κουμπάκι reset που μόλις πατάς γίνεται reset το πρόγραμμα για ξανατέχεια την αρχή.
Εδώ οι ψηφιακές επαφές εισόδου-εξόδου, όσα έχουν PWM, PWM ψηφιακή έξοδο. Άρα 6 είναι εδώ για τη σειριακή. Εδώ είναι το FTDI κύκλωμα που μετατρέπει τα σήματα από USB σε σειριακή για τον άθμε, γιατί ο άθμε που βλέπει σειριακή έτσι. Εδώ είναι αναλογικές 6 εισόδους, οι οποίοι εμφανίζονται. Κάποιες επαφές τάσεις τροποδοσίας γύρωσης. Εδώ κάποιοι μικροπές που βοηθάνε στο να γίνει η τάση από 7-10 βόλτ και down. Κάποια LED, αν υπάρχει επικοινωνία με τη σειριακή με το USB να προσβείται, εδώ ένα γενικό LED, σαν χρεωτό εγώ που θα χρησιμοποιήσουμε για την πάνη. Έτσι γενικά αυτή είναι η πλατφόρμα του ίδιου και η ούρα δεν διαφέρει σε τίποτα, ότι αν δεν υπάρχει πρώτα αυτό το κύκλωμα εδώ, αλλά υπάρχει ένας άλλος άτομο, όχι σε αυτό το deep package, αλλά σε το πράγμα. SMD. SMD. Έτσι. Ο οποίος έχει προγραμματιστεί σαν FDI να δουλεύει και είναι και πιο λίγο το απλό να το προγραμματίζεις. Λοιπόν, ο προγραμματισμός του Arduino γίνεται με τις εξής γλώσσες, AVR-C++, έτσι. Εντάξει, δεν θα γράψουμε AVR πλέον, κάποτε γράφουμε. Έχουν βγάλει βιβλιοθήκες οι οποίες και περιβάλλουν ολόκληρο που μέσα προγραμματίζουν το Arduino. Είναι η AVR-C, έτσι είναι η C, η standard C, με βγαλμένα αρκετά στοιχεία που υπάρχουν μέσα. Έτσι, παράδειγμα, ας πούμε, η printf δεν θα τυπώνω όλους τους τύπους δεδομένων, θα τυπώνουν με έχουν απλοποίηση δηλαδή τον κώδικα της standard C, παρέχουν τη λήψη, η οποία μέσα έχει κάποιες συναρτήσεις που έχουν AVR set. Δηλαδή παρέχουν συναρτήσεις που στο εσωτερικό τους αυτές τις συναρτήσεις καλούν assembly για AVR συγκεκριμένα. Είναι ο GCC, ο οποίος χρησιμοποιείται για AVR, έτσι, για προγραμματισμό AVR των και ο G++. Το Blue Tools είναι μια σειρά εργαλείων όπως είναι το Make, Configure, το M4, Preprocessor είναι ψηλά εργαλείο για να μπορείς να κάνεις build ένα project. Για να μπορείς το ίδιο να κάνει build το κώδικα, χρειάζεται να κάνει link, χρειάζεται να κάνει configure, make, πολλά πράγματα. Αυτά αναφέρονται στο group root tools εν συνήθως. Και το EVR που είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σχετική επικοινωνία. Ο root product τον οποίο το αναφέραμε τι κάνει. Drivers FDI για το μέλλον του μελλοντικού χρειάζονται. Έτσι, στο όνομα δεν χρειάζονται. Και υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες που αναφέραμε κάποιες, για παράδειγμα η Microsoft Excel, η XP για το χειρισμό της XP, EEPROM για την PROM, θα έχουν πληρωθείς για το χειρισμό αρκετών πραγμάτων, σε ευρωκινητήρες, πραγματικούς κινητήρες, μπορούμε να έχουμε υποστήριξη. Εδώ το Arduino είναι, έχει editor, εδώ πέρα κάποια μηνυματάκια προσωρινά για τις λειτουργίες που κάνουμε, εδώ μηνύματα που πετάγονται από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, παράδειγμα να κάνουμε debugging, θα δούμε μήνυμα του debugger. Όταν κάνουμε compile, θα δούμε μήνυμα του compiler. Errors, success message, it's all. Κάποιο μενού με βασικές λειτουργίες. Κώδικα γράφουμε εδώ πέρα, υπάρχει highlighting, color κτλ. Πάμε στο πόδι. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο το σύστημα συγκεκριμένα τα επιμέρους στοιχεία. Εντάξει, χρησιμοποίησαμε κάποια ράστα και καλώδια γιατί είπαμε να κάνουμε prototyping, έτσι δεν κάνουμε PCBs και προϊόντα. Παράγουμε, πώς το λένε, δείγματα εφαρμογών. Μέσω master. Μία καταπέκτηση κατά μνήμης microSD, θα δούμε γιατί που χρειάστηκε, για να μπορώ να αποθηκεύω σε microSD μνήμης δεδομένα, με σύστημα κύρου, κανονικά, και εφαγγέλους. Ένα μηχανητή περίφημο, γιατί στο σύστημα χρειαζόμαστε το control, οπότε χρειαζόμαστε έναν αισθητήρα που ακούει τα σήματα που στέλνει το τηλεκοντρόλ. Μία καταπέκτηση αισθητήρων, ουσιαστικά είναι η κάρτα που υπάρχει πάνω σε αυτό το Arduino και στην οποία συνδέουμε το LED για τη λάμπα και όλες τις συσκευές που θέλουμε. Κάποια λεδάκια για να ελέγχουμε συσκευές υψηλών τάσεων δεδομάτων. Η ασήμαντη κάρτα δικαιωμένη στη XB που αναφέραμε. Κάποιο προσαρμογή breakout modules, όπως είχαμε αναφέρει για την RFID που έχει breakout modules που μπαίνει στο Raster. Έτσι και η XB επίσης έχουν RFID modules. Breakout modules. Μία οθόνη που πιστάω για να βλέπουμε μηνύματα στην οθόνη. Κάποια καλώδια USB, τροφοδοτικά για την προστασία των ατομών εκτόπου από την κρίση, που έχει μια υπολογιστή σύνδεση. RFID, ακριβώς αυτό που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, η αναγνώριση, ο προσαρμογές της. Παθητικές στοιχεία της RFID, αυτές που βλέπουμε, παθητικές λέγονται γιατί δεν έχουν τάση, δεν είναι αυτόνομες, δεν τροφοδοτούνται από μόνες τους. Έτσι, το RFID έχει ένα τσιπάκι μέσα, το οποίο μόλις τροφοδοτείται με ηλεκτρομαγνητική αυτοπαγωγή, στέλνει τον κωδικό που έχει επικοινωνήσει μια μικρή μνήμη. Αλλά πώς τροφοδοτείται η κάρτα, όταν περνάει πάνω από τον RFID reader. Ο RFID reader που στέλνει το σήμα, το ίδιο σήμα τροφοδοτεί την κάρτα και όσο, όσο χρόνο έχει η ρεύμα σαν κάρτα, στέλνει αυτό το κωδικό.
υπάρχουν κάποιες ενεργητικές που έχουν δική τοποθεσία, με κάποιες μπαταρίες ή κάτι, που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να περάσει η κάρτα πάνω από μια συσκευή, ας πούμε, για να διαβάσει. Μπορεί να σε κίνησε ο άλλος και να ξέρεις που βρίσκεται. Μία δίωδος, έτσι, η δίωδος είναι κάτι σαν ηλεκτρονική διαδοχή της βαμβίδας του νερού. Επιτρέπει το νερό να περνάει, ας πούμε, μόνο από μια ροή, έτσι και το ρεύμα επιτρέπει να περάσει μόνο από μια κατεύθυνση. Ένα από τα ισόμετρα για να ελέγχουμε την ένταση του backlight της οθόνης, κάποιες αντιστάσεις, ένα κουμπάκι το οποίο χρησιμοποιείται για να αλλάζουμε τις καταστάσεις στο σύστημα και κάποια LEDs. Πάμε. Λοιπόν, τα άστρα είναι αυτά. Εντάξει, νομίζω όλοι θα έχουν βιαστεί και άστρες λύσεις. Έτσι έχει τάση προδοσίας γύρωσης και εδώ πάνω μπορούμε να συνθέτουμε κυκλώματα. Έτσι. Κάποια είναι βάση κυκλωμένα, οπότε μπορούμε να απεκτείνουμε κυκλώματα. Εδώ στο κέντρο βάζουμε deep packets ολοκληρωμένα. Έτσι μπορούν να συνδεθούν εδώ πάνω και να ενωθούν εδώ οι επαφές. Τα καλωδάκια που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτά τα πολύχρωμα και διαφορετικού μεγέθους. Μεγέθους AWBDGH, λέγω, του δύο, στο μέγεθος. Εκλεπτισμένα καλώδια και για τα ρεύμιστα. Εδώ είναι το SIM, το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μια MicroSD καρτούλα, MicroSD, 2GB που πίσω. Μπαίνει εδώ πέρα και μέσω του SIM μπορούμε με τον πύρο να γράφουμε, να διαβάζουμε εδώ πέρα από το MicroSD. Αυτό χρησιμοποιείται σε data logging, μια στιγμή έχω ένα GPS το οποίο κρατάει κάθε φορά τη θέση μου και τα καταγράφω όλα μέσα στο MicroSD και μπορώ μετά να δω αναλυτικά, ας πούμε, σαν ιστορικό από πού πέρασα. Θα τα βάλω και στο Google Maps και να δω, ας πούμε, στο Google Maps τη διαδρομή. Εντάξει, εμείς το χρησιμοποιούμε για data logging, το χρησιμοποιούμε κυρίως σαν database για να καταγράφουμε τις RFID όταν κάνουμε εκπαίδευση στο σύστημα. Πάμε. Βέβαια, έχει και να αναφέρω, υπάρχει και open source library για FAT16.2. Έτσι, το οποίο είναι υλοποιημένο με το FAT, το File Location Table, είναι υλοποιημένο με λίστες και όχι table στατικούς, στατικά. Είναι open source, αν δεν τσιπίεται το file system. Εδώ αν έχουμε αυτές το ίδιο, που είναι 46 μέτρα της φάσεων, έχει 1000 βουδαράκια, τάση γύρω και σήμα, διαβάζει περίφρα σήματα από το περιβάλλον και μας στέλνει raw data ψηφιακά στο Arduino μέσα τα σήματα αυτά τα οποία διαβάζει. Και μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι κουμπί πατήθηκε από ένα τηλεχειριστήριο. Το να φέρω ότι αυτό διαβάζει στα 34 kHz διαμορφωμένα σήματα υπέρυθρα. Δεν διαβάζει ότι υπέρυθρο σήμα υπάρχει στο περιβάλλον. Είναι λογικό γιατί όλοι παίρνουν υπέρυθρο σήμα. Αυτή τη στιγμή και εγώ παίρνω υπέρυθρο σήμα λόγω τη θερμοκρασία που έχουμε μέσα. Οπότε θα ήταν κουτό να διαβάζει ότι υπέρυθρο σήμα υπάρχει. Διαβάζει συγκεκριμένα υπέρυθρα σήματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί με φέρο, ας πούμε, 34 kHz. Και τα τηλεκοντρόλ όταν εκπέμπουν ένα σήμα, δεν το εκπέμπουν έτσι άσχετα, το διαμορφώνουν πρώτα και μετά το στέλνουν με το LED που υπάρχει επάνω στο τηλεκτρονικό, το οποίο είναι LED υπερήφανο, δεν φαίνεται με το μάτι. Έτσι. Φαίνεται όμως με κάμερα, αν δείτε με κάμερα όταν πατάτε το τηλεκοντρόλ, η κάμερα μπορεί και πιάνει το φως αυτό. Εδώ είναι το SIM το οποίο μπαίνει πάνω στον κόμπο, στον server κατά κάποιο τρόπο. Και μπορούμε να συνδέουμε αυτό το SIM δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από να παρέχει τα input outputs πάλι ξανά στο επόμενο επίπεδο, στο ανώτερο επίπεδο. Έτσι αυτή η σύνδεση, αυτή η κάρτα μπαίνει ακριβώς πάνω από το Arduino, έτσι, σαν SIM. Αλλά παρέχει και επίσης για τα ίδια input output και άλλες μορφές συνδεσμολογίας. Παράδειγμα, παρέχει τριπλά καλώδια, τάσεις και σήμα clips. Clips, ναι, για modules, τα οποία αναπτύσσουν άλλοι, έτσι, third part. Και παρέχει και επίσης και αυτό τριπλή σύνδεση. Μπαρκυκλωτήρες για... Ναι, εμείς έχουμε συνδέσει εδώ κάποια LEDs, ας πούμε, εδώ πέρα και ένα ρελέ, μια συσκευή που είναι η λάμπα. Μπορούμε να έχουμε άλλα τόσα, ας πούμε, για άλλες συσκευές. Πάμε. Εδώ είναι ο ρελές. Ο ρελές είναι μια ένας διακόπτης, ουσιαστικά, όπως τι κάνει. Μέσω του Arduino εγώ ανοίγω και κλείνω ένα ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη, ο οποίος υπάρχει εδώ πέρα, ο οποίος άλλοτε κάνει γύρωση, αν βαχυκλώνει, άλλοτε όχι, επιτρέποντας να περάσουν τα 220 βόλτ από την πρίζα στη συσκευή. Εδώ έχω μια συσκευή πάνω στο ρελέ, συγκεκριμένα την έχω συνδέσει εδώ. Ωραία. Αλλά δεν επιτρέπω να περάσει το ρεύμα στη συσκευή όταν, ας πούμε, για παράδειγμα είναι 0. Πρέπει να στείλει 0. Όταν εγώ διακόψα, το λογικό είναι όταν ακουμπάει δεν παίρνει ρεύμα. Όταν το κάνω ένα, θα κλείσει ηλεκτρομαγνητικά και θα αφήσει να περάσει ρεύμα προ τη συσκευή. Το αν θα περνάει ρεύμα στο 0, όταν κάνω 0 εδώ πέρα το διακόπτη, ή στο 1, εξαρτάται ένα. Πώς έχω συνδέσει εδώ πέρα τη σχεδία, αν είναι normal open ή normal close. Τώρα εμείς το έχουμε βάλει στο normal open, το ένα καλωδιάκι του δοστικού,
Οπότε στο 0 είναι το λογικό. Στο 0 δεν ανάβει. Στο 1 θα αφήσει να περάσει. Αν το βάλω στο normal close, είναι το αντίθετο. Αν είναι 1 το ρελέ, δεν θα ανάβει. Αν είναι 0 θα ανάβει. Έτσι είναι όπως πρέπει να μην υπάρχει. Φυσικά μπορούμε και εδώ πέρα να συνδέσουμε το Arduino επίσης. Εντάξει, ή με κλιπάκι ή με καλώδια επιτόπου με το μηδό από εδώ πάνω. Εδώ είναι η κάρτα επικοινωνία CXV, η οποία έχει ο chip την κεραία. Εντάξει, μπορείς να κολλήσει εδώ πέρα εξωτερική κεραία βέβαια. Εντάξει, είπαμε ότι η υλοποίηση του IEEE 802.15.4 έτσι έχει αρκετά κουβαλάκια και δεν μπορεί να μπει πάνω στο raster, θέλει breakout module. Υλοποιεί πάρα πολλά πράγματα, κωδικοποιεί δεδομένα, ανοίγουν και διόρθωση πραγμάτων, έτσι είναι, έχει ολόκληρο μικρολεκτή μέσα. Και υλοποιεί όλη τη διαδικτυακή επικοινωνία. Δουλεύει στα 4,4 GHz για χαριούς με το τάδος που το παρέφερα και για δίκτυα που θέλω να τα φέρω πιο συγκεκριμένα και κείμενα και εικόνα. Πάμε στο. Είναι της Digi International. Λοιπόν, θα αναφέρουμε δύο κάρτες προσαγωγής, είναι η XB Explorer USB και XB Explorer Regulated. Η XB Explorer USB παίρνει την κάρτα που μόλις σας έδειξε από λίγο και μπορούμε να την προγραμματίσουμε. Η κάρτα θα έχει firmware πάνω. Αυτή που γράφουμε firmware την κάρτα για τον έλεγχο σφαρμάτων, όλα αυτά εδώ πέρα που τα δίκτυα παρουσιάζουν, ας πούμε, η ασφάλεια έτσι, και άλλα πολλά θέματα. Ανανεώνουμε το firmware συχνά. Οπότε για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το firmware, να αναβαθμίσουμε την κάρτα, να είναι πιο καλή, ας πούμε. Έχουμε αυτή την κάρτα, με μήνυ και USB με τον υπολογιστή, βάζουμε εδώ πέρα την κάρτα και την μπορούμε να προγραμματίσουμε. Επίσης έχει και το FTDI. Το FTDI χρησιμοποιείται σχεδόν παντού όταν έχουμε USB και ένα breakout module από μια συσκευή πάνω, η οποία δουλεύει σειριακά. Έτσι. Τώρα, αυτή η κάρτα είναι η κάρτα, αυτό μία φορά το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το grid του firmware, τίποτα άλλο. Η άλλη κάρτα είναι αυτή που υπάρχει μόνο πάνω στο raster και είναι αυτή που πάλι παίρνει το SIM εδώ πέρα και παρέχει εδώ πέρα ένα print-out input εύκολο, ground, τάση, input και output. Θα δεις που ουσιαστικά δεδομένα, φέρει δεδομένα, τάση και γύρω σε αυτό. Έτσι. Έχει κάποια λεπτάκια εδώ πέρα, ισχύ σήματος, αν υπάρχει επικοινωνία στο να στείλει ή στο να πάρει, κάποιες αυτές είναι φωτοβλέπτες. Έτσι είναι transceivers. Είναι και στέλνουμε και παίρνουμε. Ωραία. Πάμε στο πόδι. Εδώ είναι η οθόνη που χρησιμοποιήσαμε. Είναι μια τυπική οθόνη της Hitachi, HD4480. Συγκεκριμένα GDM, το HD4480 είναι το πρωτόκολλο, η παράλληλη επαφή που χρησιμοποιούν, η οποία είναι παράλληλο, δείτε, η σειρά. Η οθόνη. Δεν χρησιμοποιεί ένα δίπλο καλοκαιράκι, χρησιμοποιεί τα τάση. Συγκεκριμένα GDM 1602K έχει δύο γραμμάτων 16 χαρακτήρων. Πίσω το χρώμα είναι μπλε, τα γράμματα είναι πράσινα. Και είναι αρκετά άκρος ο τρόπος να χειριστεί μια οθόνη τυπική σαν αυτή. Λοιπόν, πάμε από πίσω. Εδώ θα δείτε η οθόνη έχει πόσα κουβαράκια που χρησιμοποιούνται, όχι όλα βέβαια, αρκετά. Επειδή μόνο τα κουβαράκια για να χειριστεί μια οθόνη είναι όλα σε ένα τροπίο, α πούμε. Και αυτό είναι. Έχουμε ένα αρκετό που χειρίζεται με αυτήν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Χρειαστήκαμε με κάποιο τρόπο να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα optimization, ένα ελαχιστοποίηση, ελαχιστοποίηση των pins που μόνο χρησιμοποιήσουμε για να προγραμματίσουμε μία οθονίτσα. Συγκεκριμένα βρήκα μία ελοποίηση με δύο μόνο κουβαράκια, δύο κάρτα δηλαδή, για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μία οθόνη. Έτσι, με σειριακό τρόπο. Την παράλληλα να την οδηγήσουμε με σειριακό τρόπο. Χωρίς σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή εμφανίζονται. Η απόκριση είναι πίσω η ίδια απόκριση. Αυτό έγινε. Έγινε χρησιμοποιώντας ένα καταπληκτικό ολίσθησης. Έτσι, συγκεκριμένα το DM4S4M. Αυτά είναι τυπικά παιδιά, είναι ομοκωδικές ονομασίες. Καταπληκτικός ολίσθησης είναι ένα flip-flop register, ένας καταπληκτικός, ο οποίος έχει μέσα κάποια flip-flops. Ένα flip-flop είναι ένα κύτταρο μήνυση στα ψυχικά κυκλώματα. Αν θέλω να αποθηκεύσω ένα bit, έτσι, 0-1, χρησιμοποιώ ένα flip-flop, ένα κύτταρο μνήμης. Αυτό έχει την ικανότητα να κρατάει μέσα του, να θυμάται αν είναι 0-1 κάτι. Συγκεκριμένα αυτός είναι οκτάβητος, έχει 8 flip-flop μέσα και μπορώ να καταχωρήσω ένα byte και να το έχω εκεί, να το θυμάμαι και όταν θέλω να αποθηκευθώ σε αυτό. Έτσι. Αλλά δεν είναι απλά ένας καταχωρητής, είναι η καταχωρητής ολίσθησης. Δηλαδή, μπορώ να καταχωρώ δεδομένα μέσα του, μονομιάς, και σιγά σιγά, ωραία να του λέω, δώσ' μου το high level bit, το most significant bit. Μετά δώσ' μου το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Να τα πάω με τη σειρά εδώ. Να γράψω ένα ολόκληρο byte μέσα και μετά να διαβάσω ένα-ένα bit, αυτά τα οποία έχει στο εσωτερικό. Τα κάνει ολίσθηση δηλαδή και τα εξάγει. Είναι σαν μια ώρα, βάζω bits και στο τέλος τα βγάζω. Έτσι, αυτό γιατί έγινε.
Όπως είπαμε, την οθόνη τη χρησιμοποιούμε με δύο κουδαράκια, σηριακά. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να γράφουμε bytes. Το οποίο γράφει bytes. Τα bytes διατηρούν το προσωρινό μέσα και είναι ένα bit στέλνουν στην οθόνη. Εντάξει. Από παράλληλα σε σηριακά είναι. Το οποίο από παράλληλα σε σηριακά. Όχι, συγγνώμη, τι είπα, παράλληλα σε σηριακή. Όχι, το λέω εγώ. Σηριακή σε παράλληλα. Ναι, σε σηριακή σε παράλληλα. Από 8 πιν τη οθόνη σε LCD είχαμε στα. Έτσι. Το οποίο γράφει byte. Και εμείς θέλουμε να πάμε στο πόνο. Εδώ είναι το καλώδιο, το τυπικό καλώδιο. Εντάξει, το χρησιμοποιούμε και για προγραμματισμό και για το φωτοσύνδεση του πίνακα. Απλά το έχουμε συνδυάσει με ένα τροφοδοτικό, το οποίο παίρνει αναλογικό ρεύμα τη συντηρήση, α πούμε 220 βόλτ. Εντάξει, χρόνο 50-60 φίλε αυτό που υπάρχει, είναι το ηλεκτρονικό σήμα. Και το μετατρέπει με τροφοδοτικό παιδιά, και ξέρετε τι κάνει αυτό. Έχει αναρθωτέ μέσα, σαν ρίχτε. Το κάνει 5 βόλτ. Ακριβώ όσο χρειάζεται για να τροφοδοτηθεί με ένα μαθόμοντι. Εντάξει, προχωράμε. Εδώ είναι το RFID Reader που σας δείξαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, το RFID 12, το οποίο διαβάζει τις RFID cards, έτσι είναι ο Reader, στα 125 kHz δηλαδή. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι το Breakout Module που επίσης σας δείξαμε, που μπαίνει επάνω η κάρτα και μετά αυτό στο raster, γιατί είπαμε ότι το RFID Reader δεν μπορεί να συνδέσει το raster. Έχει τα πλάκα του, είναι σε μικρή απόσταση. Και γενικά δεν δουλεύει με raster. Εδώ τώρα, το RFID Breakout έχει, εμείς χρησιμοποιούμε μόνο Volt, Gun και Transfer, αυτά τα τρία. Εντάξει, για να δουλέψει, τα CQC και το T6 είναι τα δεδομένα που παίρνουμε από το RFID. Από την κάρτα που διαβάζει, έτσι. Τα άλλα είναι προαιρετικά, θέλουμε να χρησιμοποιείται, παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε δικά μας κεραία, αντένα 1, αντένα 2. Μπορούμε να βάλουμε δικά μας κεραία που διαβάζει RFID και να μην χρησιμοποιήσουμε το RFID. Το μεγαφωνάκι που είχαμε πει, πάμε τώρα. Εδώ είναι οι κάρτες, RFID tags, πλαστικές κάρτες, ελευθείας, πλαστικός μαύρος ζύγος και Γιάννη διάφορη καψούλα. Αυτή εδώ η περίγη είναι σαν ρίζες μέγος, χρησιμοποιείται σε ζώα και τα λοιπά που θέλουν να βλέπουν κατά πώς εξελίσσονται. Γενικά παλιά να δείτε ας πούμε ποια είναι αιτούς, βάζανε κάτι... Στα δέσποτα. Στα δέσποτα και τα λοιπά. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται σε ανθρώπου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανθρώπου. Έτσι. Και που το αναφέρω, οφείλω να το πω αυτό γιατί να έχει να σου πει για αυτό. Εντάξει. Μόνο για ζώα εντάξει, και για προϊόντα εκεί. Πάμε τώρα. Αυτό είναι ένα ποτενσιόμετρο τυπικό σαν 480 κιλό. Εντάξει, το οποίο λειτουργεί σαν μεταβλητή αντίσταση. Έτσι. Υπάρχουν μια αντίσταση που μεγαλώνει και μικραίνει στο εσωτερικό ανάλογα με την. Τη στροφή που κάνω εγώ εδώ πέρα. Εντάξει. Όσο μεγαλώνει η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση υπάρχει. Όσο γνήκα, τόσο μικρότερη αντίσταση. Χρησιμοποιείται πού, στην οθόνη για να ρυθμίσουμε τον φωτισμό. Έτσι, αν είναι πιο ελεύθερο ή πιο μικρό. Και μία δίωδος, λοιπόν, θα παρατηρήσετε ότι το Arduino, όπως είπα, η οθόνη που χρησιμοποιούμε τη δουλεύουμε με δύο βαράκια. Ωστόσο, τρία βγαίνουν από το Arduino, όχι δύο. Στην οθόνη συνδέονται δύο. Από το Arduino βγαίνουν τρία. Γιατί είναι το Enable, είναι το Clock και τα Data. Έτσι. Τι κάναμε. Χρησιμοποίησαμε μία δίωδο, την ένα ανοίξα 301, αυτή που χρησιμοποιεί που έχουν όλα τα kit που τα αγοράζει στο Arduino. Αυτή βάζω στο Arduino μέσα. Σε συνδυασμό με μία αντίσταση, θα σας δείξω μετά. Κυλοποίησαμε μία πηγή. Εντάξει, δεν έλεγε να πάρω ένα kit ολοκληρωμένο τώρα που έχει μέσα πύλες, EndoNote. Για μόνο μία πύλη. Μία δίωδο είναι κάτι σαν κακιά αυτό. Χρησιμοποιεί μία δίωδο και μία αντίσταση για να παρέξει μία πύλη ένα. Την πύλη ένα τη χρειαστήκαμε πού. Στο να πυλεύουμε άλλοτε το ένα καλώδιο, τρία καλώδια πάνω. Το ένα είναι clock, data και enable. Έτσι. Το clock και το enable τα ρυθμίζουμε επειδή δεν μπορούν να λειτουργούν παράλληλα αυτά τα δύο. Και τα δύο. Έτσι, άλλο το ένα από το άλλο. Δεν δουλεύουν ταυτόχρονα. Έτσι, με μία πύλη κάνουμε σαν πολυπλεξία, κάνουμε ή το ένα ή το άλλο να δουλεύει. Έτσι, αυτό. Αυτή είναι η χρήση. Θα σας δείξουμε και το κύκλωμα εδώ. Πάμε. Εδώ είναι ένα κουμπάκι το οποίο χρησιμοποιείται. Βέβαια, λοιπόν, το σύστημα αυτό έχει και αυτό FSM, όπως έχει και το προηγούμενο. Έτσι, γιατί παρέχει και αυτό μία σειρά από καταστάσεις. Εκπαίδευση, λειτουργία, έχει κάποιες καταστάσεις που δούμε. Οπότε το κουμπάκι αυτό δεν είναι σαν το προηγούμενο που είδαμε ότι όταν τελειώνουν οι αυθεντικές σου πάει στο επόμενο. Στο επόμενο state πάμε όταν θέλουμε εμείς. Πατάμε το κουμπί. Σαν μενού οδήγηση σε λειτουργίες.
δουλεύει καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το έχω πατημένο για να το βρει κάποιο στον κώδικα που πατήθηκε. Όποτε θέλω, όποια στιγμή θέλω, πατάω το κουμπί στο επόμενο state, στην επόμενη λειτουργία του πανέλου. Βέβαια, να πω κάτι, όταν υπάρχει μια real time λειτουργία εδώ, π.χ. όταν εκπαιδεύουμε μια RFID κάρτα και αποθηκεύεται στην SD εκείνη τη στιγμή και λειτουργεί η SD library, δεν μπορούμε να πάμε να πατήσουμε το κουμπί εδώ πέρα τώρα και να κοπούν όλα εκείνα που γίνονται. Γιατί εντάξει, θα υπάρχει πρόβλημα, είναι κάτι atomic operation, ή θα γίνει όχι. Έτσι. Είναι ατομικές λειτουργίες που με αμοιβά αποκλεισμό πρέπει να τις παρέχεις. Λοιπόν, εδώ αν δώσει αποκλεισμός, το πετύχαμε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τα interrupts όταν κάνουμε κάποιες λειτουργίες οι οποίες είναι ατομικές. Έτσι, άρα το κουμπί αυτό, όταν το πατάμε, τις περισσότερες φορές, σχεδόν στις 98% ή 98% θα είναι επιτυχημένες. Έτσι. Θα πηγαίνεις στην επόμενη λειτουργία. Τώρα, πας εσύ, την ώρα που περάσεις μια κάρτα, μια δηλαδή μη κανονική λειτουργία, έτσι, αυτό ανεπιθύμητη λειτουργία, που δεν είναι στα πλαίσια της λειτουργικής λειτουργίας του φθηνότος, πας πατήσεις το reset, θα το αγνοήσεις το reset, δεν θα, δεν θα πάει στο επόμενο. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία και το θα πολέμεις. Εντάξει. Είναι το SIP που λέγαμε που παρέχει connector σε διάφορους δίκους πάνω στο επόμενο κύκλωμα. Εδώ πέρα το κύκλωμα είναι πιο πολύπλοκο του κόμπου του client. Το Arduino πάλι, εδώ τα modules, εδώ είναι ο αστυπίας του διαχειριστήριου, εδώ είναι το RFID reader και εδώ είναι πάλι το XD. Αυτά συνδέονται σε κάποια κομμάτια του Arduino. Τώρα, το reset button, έτσι, δουλεύει με normal open, με normal, δουλεύει όταν το πατάμε, έτσι, στέλνει 1, όταν δεν το πατάμε στέλνει 0, δηλαδή το λογικό. Εντάξει. Εδώ είναι η οθόνη, ο shift register. Η πύλη έντονη εδώ πέρα με τα κουβαλάκια τα τρία που χειριζόμαστε στην οθόνη. Το κύκλωμα υπάρχει πρώτο το δίπλα στο βιβλίο. Διαγράμματα ροή υπάρχουν για τη ροή του κώδικα, το σύγχρονο κώδικα, που εξηγούν τα πιο βασικά κομμάτια, όχι και η εντολή εντολή. Τα πιο βασικά κομμάτια πώ δουλεύουν και αυτά υπάρχουν επίση. Κώδικα επίση, αν δείτε αυτού του κώδικα είναι και είναι γνωστό στην προηγούμενη παρουσίαση που ελέγχει το RFID τη κάρτα. Και αυτός ο κώδικας ήταν γνωστός. Εδώ είναι το σύστημα, έτσι, η οθόνη, micro SD, το Arduino κάτω, εδώ είναι στο PS περίπτωση, ένα LED για status, RFID, η XB, υποδεσιόμετρο, η NP εδώ και εδώ είναι ο shift register. Πάμε τώρα. Και άλλες εικόνες βλέπουμε εδώ, τροφοδοσία του, το πράγμα. Και εδώ επίσης με τα tags, εδώ μας περνά μια κάρτα. Εδώ είναι άλλος ο κόμβας, πρωτοχωριστικό με το ρελέ. Έτσι, δηλαδή συστικά το Arduino κάνει 0 ή 1 το ρελέ. Το ρελέ ανοίγει ή κλείνει και παίρνει την τάση συστικά για το ρελέ. Ή το αφήνει να περάσει ή όχι στο... Λειτουργείως διακόπτει το κύκλωμα 220 που υπάρχει εκεί για το φωτιστικό. Από μέχρι εδώ είναι 5 βόλτ. Από εδώ και πέρα 220. Έτσι είναι το ρελέ, είναι ηλεκτρομηχανικός διακόπτης. Θα κάνω μια ερώτηση. Είπαμε ότι χρησιμοποιείτε το AVR, έτσι. Δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Νομίζω στο specification, όπως ας πούμε έχει 32 καταχωρητές, δεν έχει και. Δεν υποστηρίζει μέχρι 4 πόρτες. Έχω την εντύπωση ότι υποστηρίζει μέχρι 4 πόρτες και μέχρι 8 pins στην κάθε πόρτα. Δεν ισχύει αυτό. Πόρτες για το πράγμα. Για εξωτερικές συσκευές. Ναι. Μέχρι 4 δεν υποστηρίζει ή όχι. Νομίζω. Η αρχιτεκτονική του AVR. Ναι. Όχι, έχει 16 κουβαλάκια. 14 κουβαλάκια. Αλλά τα κουβαλάκια εδώ πέρα είναι του τάπου, καταλήγουν στην ουκρανική κούκια. Στην ουσία. Γιατί όταν εγώ μιλάμε τον Arduino, μιλάμε τον AVR στην ουσία. Ναι. Και αναλογικές εισόδους επίσης και αυτές είναι στον Arduino, στο AVR. Ναι, ο μικροεγγυητής AVR δεν είναι. Ναι. Πόσες πόρτες, σε πόσες πόρτες μπορεί να δώσει output και σε πόσα pins ας πούμε. Σε 13. Σε 11 ή 12, νομίζω το 13 είναι... Τα δύο είναι σειριακά. Ναι, αυτά. Είναι... Σε 13 pins, σε πολλές πόρτες. Input ή output, τις ορίζουμε τις πόρτες. Ναι. Το τι θα είναι, αν θα είναι input ή output, τις ορίζουμε τις digital input output. Ναι, δηλαδή μόνο 13 bits ουσιαστικά. Όχι, τι bits. Pins. Ναι, το κάθε pin πόσα... Κάθε pin τι, πόσα. Συνήθεια. Νομίζω, ναι, ίσως θέλω εγώ. Εντάξει, ναι, sorry.
Πάμε τώρα, normal open, normal close. Ή έχεις πει με τα λεπτάκια από πέρα. Θα δούμε πώς δουλεύουμε στην πράξη αυτά. Το κώδικα, εντάξει, λογικά, επειδή έχει περάσει και λίγο, δεν μπορούμε να το δουλεύουμε. Θα υπάρξει το διαδίκτυο. Θα κάνουμε να δείξω τις δόσεις. Μπορούμε και φως. Δεν έχει φωτιά. Δύο λεπτά να κλείσω τον ήλιο. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται ο κόμβος ταυτοποίησης, εδώ είναι ο κόμβος ελέγχου, αρκετά μακριά υποθέτουμε. Το σύστημα αυτό παρέχει μια σειρά από λειτουργίες. Το μενού του είναι ένα κουμπάκι το οποίο αλλάζουμε τις λειτουργίες και πάει κυκλικά, έτσι όταν τελειώνω την τελευταία λειτουργία και ξαναπατάω, πάει στην πρώτη. Βλέπετε εδώ πατώντα το κουμπάκι, η οθόνη μας δείχνει σε ποια φάση είμαστε, έτσι. Πρώτη λειτουργία, handling RFID, μπορεί να χειριστεί μια RFID, έτσι αν την ξέρει βέβαια. Το 2, learning RFID, μπορεί να μάθει μια καινούργια κάρτα. Έτσι. Και το 3 είναι μάθηση τηλεχειριστηρίου. Λοιπόν, όταν παίρνει το σύστημα, δεν έχει γνώση ας πούμε, τηλεχειριστηρίου ούτε κάρτες, δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε καταρχήν είναι να το εκπαιδεύσουμε με ένα τηλεχειριστήριο. Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο το οποίο βασίζεται σε γνωστό πρωτόκολλο. Το RC5, έτσι είναι τη Samsung. Το Arduino μπορεί να δουλέψει με πάρα πολλά τηλεχειριστήρια γιατί παρέχει 4 πρωτόκολλα, υποστηρίζει 4 πρωτόκολλα. Το NEC, RC5, RC6 και τη Sony. Μπορεί να υπάρχουν άπειρα τηλεχειριστήρια, αλλά βασίζονται όλα σε κοινά πρωτόκολλα. Τώρα, έστω θέλω να εκπαιδεύσω το σύστημα να γνωρίζει ένα τηλεχειριστήριο για να το μπορώ να χρησιμοποιήσω αργότερα. Έτσι. Το βάζω σε κατάσταση εκμάθηση τηλεχειριστηρίου και πατάω τα πλήκτρα που θέλω. Εντάξει, κάθε πλήκτρο θα είναι μια συσκευή απέναντι. Μπορώ, εντάξει, θα μου πεις τι, μόνο τόσες συσκευές μπορώ να έχω. Όσο τα πλήκτρα, όχι. Παίρνω και ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο και επίσης και αυτό μπορώ να το εκπαιδεύσω. Πόσα τηλεχειριστήρια θέλω. Κάποιες συσκευές από ένα τηλεχειριστήριο, κάποιες συσκευές από άλλο, ώστε ξέρω εγώ να είναι κάπως unsafe. Ξεκινάω, το προγραμματίζω αυτές τις συσκευές στα νομεράκια για να είναι και πιο εύκολο σε εμάς. Ξεκινάω από το 0, α πούμε. Καθώς πατάω, παίρνει σε κατάσταση learning code. Έτσι, πατάω το 1, ανάβει, περιμένει. Μόλις σβήσει, μπορώ να απαντήσω το επόμενο. Γιατί ουσιαστικά είναι όπως κάναμε με την προηγούμενη παρουσίαση. Έτσι. Όταν το πατάω, εγώ αυτό στέλνει συνέχεια. Έτσι, πρέπει να το ανάψω, να το σβήσω και να του πω το χρήστη και σπάω τώρα το επόμενο. Εντάξει, πατάω κάποιες συσκευές. 10 συσκευές. Τώρα για να τελειώσω. Και όσοι θέλουμε, έτσι. Για να τελειώσω, πατάω την τελευταία συσκευή που πάτησα ξανά. Πάτησα το 9 τώρα. Για να τελειώσει η μάθηση, ας πούμε, πατάω ξανά το 9. Saved. Αποθηκεύτηκαν στην PROM αυτές. Αυτή η κωδική αποθηκεύτηκαν στην PROM του Arduino. Αν το βγάλουμε το πίσω τώρα και το ξαναβάλουμε, θα τα διαβάσει από την PROM και θα τα γνωρίζει. Έτσι κάτι σαν γνώση, ας πούμε. Τώρα εντάξει, έχουμε εκπαιδεύσει ένα τηλεχειριστήριο. Το έχουμε έτσι. Αν χαθεί αυτό, μπαίνουμε σε κατάσταση εκμάθηση και μαθαίνουμε ένα καινούριο. Είναι δυναμικό το σύστημα, κάνει training δηλαδή. Τώρα, η άλλη λειτουργία είναι το learning RFID που μαθαίνει τις RFID κάρτες. Παράδειγμα, θέλουμε να του μάθουμε, ας πούμε, κάποιες κάρτες. Παίρνουμε την πρώτη, την περνάμε. Μας λέει το RFID κωδικό που έχει πάνω και κάνει check με το V1 που είναι τα redundancy data τα οποία χρησιμοποιούνται για το checksum, τα περιττά δεδομένα στην ουσία. Και λέει pass. Αν υπήρχε πρόβλημα στην κάρτα τίποτα, θα έλεγε error. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι η κάρτα αυτή είναι έγκυμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αμέσως μετά, έχοντας την κάρτα αυτή, λέω ας πούμε ότι αυτή η κάρτα θα λέει τη συσκευή 0. Πάτησα το 0, συσχετίστηκε η κάρτα με τη συσκευή 0 και επίσης αυτή η πληροφορία καταγράφηκε μέσα στην SD. Εντάξει, δεν καταγράφω RFID δεδομένα μέσα σε EEPROM. Πρώτον γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος η PROM και δεύτερον γιατί μπορώ να βγάλω την SD αυτή τη στιγμή, να την πάω στον υπολογιστή, να το ανοίξω, να δω τα δεδομένα, να τα αλλάξω με το χέρι, να ξαναφέρω ή μπορώ να έχω διαφορετικά αρχεία εφαρμογές. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή βγάλω την SD, το σύστημα δεν έχει γνώση. Μπορώ να ανοίξω το PC να βάλω άλλες στοιχείες και οι ίδιες κάρτες με τις ίδιες συσκευές να έχουν διαφορετική εφαρμογή. Έτσι, αυτό είναι δυναμικό. Τώρα, παίρνω μια άλλη κάρτα. Επίσης, πάση κτλ. Ένα, ελέγχει την ένα συσκευή, η γάμα, τη δύο συσκευή. Επίσης, μπορώ εδώ πέρα τώρα, ας πούμε, να κάνω monitor, να δω μια κάρτα. Έτσι, παράδειγμα, φέρνω αυτό. Και βλέπω απλά τι είναι. Δεν χρειάζεται το προγραμματισμό να το αποθηκεύσω. Θέλω να δω απλά τι κωδικό έχει. Μπορεί να φύγω αν θέλω, επί τόπου. Βλέπετε, φεύγω, πάω σε μια άλλη λειτουργία.
Και τώρα, ο κόμβος είναι εκεί που έχει τις διάφορες συσκευές και έχει ένα ρελέ με τη λάμπα, ας πούμε, έτσι, εδώ πέρα. Λάμπα μπορεί να είναι πόρτα, μπορεί να είναι συναγερμός, μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Φέρνω τη μία γκάρτα στο κόμβο ταυτοποίησης, έτσι. Αμέσως, τι κάνει αυτή τη στιγμή ο κόμβος. Διαβάζει τα δεδομένα. Τα πηγαίνει στο Arduino, τα παρσάρει, βλέπω ότι είναι έγκυρη κάρτα. Πηγαίνει στη βάση δεδομένων που είναι μέσα στην SD, βλέπει αν υπάρχει καταχώρηση, βλέπει ποια συσκευή ελέγχει και αν όλα πάνε καλά, στέλνει ασύρματα με την XB απέναντι, ξέρεις κάτι, άναψε τη συσκευή τάδε. Κλείσει τη συσκευή τάδε. Ωραία, αν περάσει ξανά η κάρτα, κλείνει. Επίσης, συσκευή Β, έχουμε κάποια LEDs εκεί, εντάξει, δεν είχαμε ρελέ. Άμα δείτε, άναψε το LED. Σβήνει το LED. Ανάβει το LED, σβήνει το LED. Επίσης, αν περάσουμε μια κάρτα που δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν την έχουμε προγραμματίσει. Έτσι. Wrong RFID tag. Δεν την ξέρω. Αν πάω να την προγραμματίσω, έτσι. Learning RFID, περνά την κάρτα, βάζει μια συσκευή, ας πούμε την 9. Εντάξει. Και πα στη φάση, ξέρω που είναι ο χειρισμό, και περάσει, ανάβει το LED. Έτσι. Δηλαδή είναι δυναμικό. Μπορώ να αλλάξω μια κάρτα, δηλαδή αυτή που την προγραμματίσαμε να είναι συσκευή 0, μπορώ να την αλλάξω, να γίνει η συσκευή 5. Αλλά δεν χρειάζεται να πάρω καινούργια κάρτα. Επίσης, μια συσκευή μπορεί να ελέγχεται από πολλές κάρτες. Μπορεί και οι δύο κάρτες αυτές να ελέγχουν μια συσκευή. Μια κάρτα δεν μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές. Να περνάω μια κάρτα και να κλείνουν όλες οι συσκευές του σπιτιού μου. Αυτό που ελέγχεις. Έτσι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει, δεν θέλω να το κάνω. Έτσι. Επίσης, αν αυτή τη στιγμή αυτός ο κόμβος. Οπα, εδώ είναι μια κατάσταση που απλά κάνει print. Είναι κάτι σαν. Τι είναι αυτό το software, έτσι. Wireless Remote and RFID, version 1. Εδώ είναι η κατάσταση που χειρίζεται. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, αν βγει αυτός ο κόμβος από την πρίζα. Ωραία. Εκείνο συνεχίζει να υφίσταται, έτσι. Αν το ξαναβάλω στην πρίζα. Εντάξει, και πάω σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Δεν υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη σύνδεση ασύρματη που είναι μόνιμη ανοιχτή. Αλλά κάθε φορά που υπάρχει μια επικοινωνία, τότε γίνεται η σύνδεση, μεταδίδονται τα δεδομένα και τελειώνει η υπόθεση σύνδεση. Κλείνει η σύνδεση. Έτσι. Αυτό είναι καλό, το ότι μπορεί να κλείσει ένα κόμβο, να ξανασηκωθεί και να μιλήσουν πάλι. Ναι, ad hoc. Έτσι. Τι άλλο. Εδώ το αποτελεσιόμετρο ρυθμίζουμε την ένταση τη οθόνη. Νομίζω αυτά. Ναι, όμως είπες ότι μπορεί να μπει κεραία 2,4 GHz. Ανάμεσα. Οι συγκεκριμένες κάρτες, ναι, δουλεύουν στα 2,4 GHz. Εντάξει, υπάρχει αυτό το specification. Αλλά μιλάνε και με ένα μοναδικό κωδικό. Πήραν ανέφερα private area networks. Έτσι, τα PAN δίκτυα. Όπως το Bluetooth που το κάνουμε καθίσει και συνδέουμε, ναι, κάποια. Μέχρι 100 μέτρα πια. Δεν είναι το θέμα η απόσταση. Μιλάμε τώρα για την καθίδρυση της σύνδεσης. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή ένας τρίτος και να παίξει με αυτό εδώ. Και, yeah, να κάνει mock ότι είναι αυτό. Όταν συνδέεται ένα ακουστικό Bluetooth με ένα κινητό, βάζεται ένα μοναδικό κωδικό. Αυτό το κωδικό κάνει. Υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός, PAN ID έτσι λέγεται, identification, έτσι, το οποίο το ξέρει αυτός, το ξέρει και αυτός και με βάση αυτού μιλάνε. Αυτό είναι 4 ψηφία 16-αντικά. Από 0000 μέχρι FFFF. Εντάξει, έρχεσαι σήμερα brute force, αρχίζεις αγώνες, στέλνεις. Εντάξει, θα το σπάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Μπορούμε όμως εμείς όταν θα στέλνουμε ένα data, να το στέλνουμε κρυπτογραφημένο. Τώρα το στέλνεις καρφωτά, 5, άνοιξε τη συσκευή 5. Άμα κάνεις και ένα encrypted αυτό το πράγμα. Με κάποιο BIOS, ας πούμε. Με κάποιο, ναι, password. Κάτι ισχυρό. Ναι, okay. Κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Τότε θα είναι και πιο δύσκολο. Encrypted όπως να είναι reverse το encrypted. Γι' αυτό είπα BIOS και όχι MD5. Ναι, ναι. Okay. Τι άλλο. Αυτά ό,τι ερωτήσετε δεν κάνετε. Ουσιαστικά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, σε τράπεζες, σε μέρη όπου θέλουμε να έχουμε χρήστες με safe καθένας και να μπορεί να ελέγχει δικά του πράγματα. Όσον αφορά την εμβέλεια όμως, το 2,4 GHz δεν έχει όριο που λέγεται. Είναι κοντά στα 100 μέτρα. Αυτό είναι κυρίως για χώρους που ανέφερα σε μια πολυκατοικία. Ναι. Αναφέρουμε και το καλό το μήνυμα που λάβαμε σήμερα το πρωί. Ναι. Πες, τα ανέφερα. Είναι μια, κάποιο hacker space από το εξωτερικό, το οποίο μας έδειξε ενδιαφέρον για, για αυτό το συγκεκριμένο σύστημα και θέλει να βρει εφαρμογές ελέγχου του χώρου τους. Θέλουν συστηματικά μέσα στο hacker space τους, ναι, που έχουν πάρα πολλές
να κάνουν door locking και unlocking. Καθένας να έχει δηλαδή αυτό το σύστημα και αλέξεις τι πάμε στο χώρο ξέρω, που κάνουν prototyping. Κρακ, μπαίνουν μέσα. Κρακ, κλειδώνει, φεύγουν. Δεν θέλουν κλειδιά, ας πούμε. Δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί τους, εντάξει. Θα δούμε. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, άλλες αυτά, αν θέλετε. Αυτά, εντάξει.